Αυτό που εγώ θέλω να πω ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν να ψηφίσουν. Υπάρχει μια αγανάκτηση. Αγανάκτηση, η οποία τη βγάζουν με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά, η ψηφοφορία γίνεται με πολύ πολύ χαμηλές προσελεύσεις σε όλα τα τμήματα τα οποία ελέγχουν, σαν εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή. Λυπάμαι πάρα πολύ που γίνεται. Εγώ πίστευα ότι θα ερχόντουσαν να ψηφίσει ο κόσμος. Η αποχή τουλάχιστον την βλέπω τεράστια. Εσείς τι πιστεύετε για το βράδυ, ή μάλλον τι εύχεστε να πούμε? Εγώ εύχομαι αύριο ή μάλλον το βράδυ να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, με όποιο τρόπο είναι αυτό, ή υπάρχει στα πρώτα δύο κόμματα, ή το πρώτο κόμμα να έχει κυβέρνηση, σταθερή κυβέρνηση. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πέσει περιπέτειες. Είναι για μας τα 12 μια σεζόν που εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε αυτό που έχουμε, το αγαθό που λέγεται τουρισμός. Εάν εμείς πέσουμε σε αυτή την παγίδα και πάμε δεύτερες και τρίτες εκλογές, για μας είναι θάνατος. Λοιπόν, κάνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν και να βγάλουμε μια αυτοδύναμη και δίκαιη και νόμιμη και εκπροσώπηση σωστή στον ελληνικό λαό και να δώσουμε ελπίδα. Ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίδα. Να είστε καλά.